Λοιπόν, στο κλίμα των ημερών, διοργανώνεται μια εκδήλωση στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Μάκη Πεφάνη, υπεύθυνο για το Συμβούλιο Παραβατικότητας, στον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Φαρσεδάκη, και στον κύριο Πλούτη και σε όλους τους συμμετέχοντες. Και νομίζω ότι ένα πρόβλημα πρέπει να ευαισθητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο για το προσφυγικό ζήτημα, αλλά και ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν βιώσει μια παιδική ηλικία και μεγαλώνουν σε τραγικές συνθήκες. Και νομίζω όλοι οι υπόλοιποι πολιτισμένοι, όλος ο υπόλοιπος πολιτισμένος κόσμος, θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι πάνω από αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να μεγαλώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα και να μην έχουμε γεγονότα τα οποία πράγματι δεν είναι καθόλου σωστά να συμβαίνουν σε ένα πολιτισμένο κόσμο. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μοσχάτου και τον κύριο Πεφάνη που μας κάλεσαν ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, μαζί με μια ομάδα φοιτητών και φοιτητριών παρεμβαίνουμε στον Ελαιώνα από τον Νοέμβριο του 2015 συστηματικά και κάνουμε δραστηριότητες στα παιδιά των προσφύγων. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα να μοιραστούμε με τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, γονείς, δημότες, τις εμπειρίες μας από αυτή τη δράση και το πόσο μπορούμε παρόλα αυτά ένα τεράστιο πρόβλημα να βρούμε λύσεις και να προτείνουμε ιδέες για την ένταξη των ανθρώπων αυτών και την καλή φιλοξενία μας εντός του ελληνικού εδάφους. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου και ο Δήμαρχος ο ίδιος έχει δείξει την ευαισθησία του πάνω σε θέματα προσφυγιάς, μια και το Μοσχάτο και ο Ταύρος υπήρξε κατοικία πολλών προσφύγων από παλιά και πάνω σε αυτό το κλίμα και επειδή τα παιδιά πάντοτε δεν είχαν ποτέ λόγο, προσπαθούμε να κάνουμε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για να μπορέσουμε τουλάχιστον να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες από αυτές που έχουν δει στην πατρίδα τους εν καιρό πολέμου και έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια στις οικογένειές τους και να έρθουν για ένα καλύτερο αύριο.